μπακαλαρίδες, τις οποίες τις έχω έτοιμες με το υγρό τους. Αυτό είναι ένα ωραίο φακρύ. Αυτό είναι καλό. Όχι. Τώρα μετρώει καλά μάλλον. Μετρώει. Έφαγε καλά. Είναι καλό το ψάρι. Α, είναι καλό το ψάρι. Κούρασε αυτό. Ήταν πονηρό και δεν είναι κακό. Α, μα το χάσαμε. Το χάσαμε. Μην ξαναπατάω. Καλό ψάρι. Όπως το είπα. Δεν το περίμενα τόσο. Γεια σας φίλοι ψαράδες, άλλο ένα νέο ψάρεμα. Αυτή τη φορά είχα σκοπό να ψάρεψω τένεια. Έτσι λοιπόν ήμουνα προετοιμασμένος, είχα πάρει τη γαριδούλα μου μαζί. Τη γαριδούλα θα το δείτε και μέσα στο βίντεο πώς έχω καταλήξει και τη δουλεύω πλέον. Θα μιλήσουμε, να πούμε και δύο πραγματάκια αναλυτικά σε λίγο. Το πώς έχω μετά από διάφορους πειραματισμούς που έχω κάνει, πώς έχω καταλήξει και με βολεύει να τις ψαρεύω. Περιληπτικά να πούμε τώρα για το βίντεο ότι όπως σχεδόν σε κάθε βίντεο, έτσι και από αυτό δεν λείπει και το slow, παρόλο που είχα σκοπό να ψαρέψω τένεια. Θα το έχετε δει σε πολλά βίντεό μου, μπορεί να έχω σκοπό να ψαρέψω τάι και να πιάνω πάλι το καλάμι του slow. Είναι μια τεχνική που την έχω πολύ ψηλά και προσωπικά την εκτιμώ ιδιαίτερα. Οπότε δεν λείπει στα περισσότερα από τα βίντεο. Παρ' όλα αυτά, να συνεχίσω, δηλαδή να κλείσω εδώ την παρένθεση και να πω ότι στο πρώτο σημείο κιόλας που πηγαίνω, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να πιάσω τα δύο μου καλάμια του slow, το διάρι και το τριάρι. Δοκιμάζω εκεί στον πρώτο τόπο που πήγα, δεν παίρνω κάποιο χτύπημα, αμέσως ξεκινάω και αρματώνω το καλάμι του τένια. Με την πρώτη κατεβασιά παίρνω άμεσα ένα χτύπημα, το οποίο ήταν ένα μικρό σε μέγεθος φαγκρί, όπου και απελευθέρωσα. Στη συνέχεια συνεχίζω να ψαρεύω σε όλο μου το ψάρεμα τένια. Έχω πάρει πολύ ωραία ψαράκια και τρία διαφορετικά έτσι πάλι με το τένια. Φαγκρί, σκαθάρι, τσαούσι. Έχει βγει, να πω ότι έχει βγει αρκετά μεγάλο το βίντεο και ο λόγος είναι ότι έχω αφήσει έτσι αρκετά μεγάλα διαστήματα από το ψάρεμά μου, διότι είχα και κάποια ξεψαρίσματα, σε κάποια σημεία μου τρώγαν το δόλωμα και πολύ σημαντικό ότι έχω αφήσει ένα μεγάλο κομμάτι προς το τέλος, γιατί αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό θεωρώ στο βίντεο, είναι κάτι το οποίο έκανα και με δικαίωσε. Έχω πάει στον τελευταίο τόπο που ψάρευα και με την πρώτη κατεβασιά, την πρώτη δολοσιά, το πρώτο τένια δηλαδή που κατέβασα, παίρνω άμεσα το χτύπημα, είναι ένα πολύ καλό ψάρι, ένα τσαώσι. Αφού καταφέρνω και το φέρνω και το βγάζω το συγκεκριμένο ψάρι, στη συνέχεια ξαναδολώνω, ξανακατεβάζω και παίρνω άμεσα σχεδόν το δεύτερο χτύπημα. Πολύ γρήγορα δηλαδή το δεύτερο χτύπημα. Εκεί ήμουν άτυχος, είχα ξεψάρισμα, το έχασα το συγκεκριμένο ψάρι. Οπότε στη συνέχεια ανεβάζω επάνω το τένια, ξαναδολώνω μια τρίτη γαρίδα και ξανακατεβάζω κάτω. Με το που κατέβηκε η τρίτη γαρίδα είδα κάποιες κινήσεις ψαριών που αλιστοποιηθώ με τρόμο, αλλά κανένα από αυτά δεν με ακούμπησε και πολύ γρήγορα, δηλαδή σε ένα-δύο λεπτά θα δείτε γιατί το έχω αφήσει σε πραγματικό φρόντο βίντεο, πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι έχουν πονηρέψει πλέον. Είναι βέβαια χαρακτηριστικό ειδικά μετά από ένα ξεψάρισμα, να αγριεύει πάρα πολύ ο τόπος. Είχα πάρει και ήδη ένα πολύ καλό ψάρι το οποίο πάλευε κάτω, οπότε μπορεί να φανταστείτε ότι ήδη έχει αγριέψει πολύ παραπάνω, σύν το ξεψάρισμα δηλαδή. Και αυτό που κάνω, επειδή το καταλαβαίνω σχεδόν άμεσα ότι θα πρέπει να φάω ή ώρες, να περάσω αρκετές ώρες ή μπορεί και να μην πάρω και καθόλου ψάρι αν συνεχίζω να ψαρεύω με τον ίδιο τρόπο εκεί πέρα.
Ανεβάζω απευθείας το τένι απάνω, όπως είναι με τη γαρίδα του, χωρίς να την έχω να ακουμπήσει. Το βάζω στο πλάι και αυτό που κάνω είναι να πάρω τώρα σε σχέση αντίθετα, δηλαδή από την αρχή όπου ξεκίνησα με το σλό, το γύρισα στο τένι, πήρα απευθείας ένα μακρόπουλο αυτό που απελευθέρωσα. Τώρα πλέον, δηλαδή, αφήνω το τένι και πιάνω το καλάμι του σλό, στο οποίο με το που κατεβαίνω και πατώνω κάτω και στα πρώτα jerks, με πιάνει άλλο ένα πάρα πολύ καλό ψάρι, ένα πολύ καλό τσαούσι, με βουτάει. Χωρίς να έχει κανένα ενδιασμό, θέλω να πω. Δηλαδή, στο ίδιο ακριβώς σημείο, επειδή έδειξα κάτι εντελώς διαφορετικό, ένα ψάρι δεν ήταν από αυτά, ήρθε και με χτύπησε, γιατί όντως του παρουσίασα κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι το οποίο μου άρεσε. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, έτσι, επειδή δικαιώθηκα και το έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, το έχω πει αρκετές φορές γενικότερα, ότι το να έχεις εναλλακτικές και επιλογές στο ψάρεμά σου μπορεί να σε βγάλουν πολλές φορές από τη δύσκολη θέση, να σου δώσουν λύσεις και να δικαιωθείς δοκιμάζοντάς τα. Δηλαδή, να έχεις κάποιες επιλογές πάνω στο σκάφος βοηθάει πάρα πολύ στο ψάρεμα. Λοιπόν, αυτά σχετικά με. Είναι ήδη πολύ μεγάλο το βίντεο, οπότε να προσπαθήσουμε να το μαζέψουμε και λίγο στην εισαγωγή. Να σας πω για τις γαρίδες τις οποίες έλεγα προηγουμένως. Είναι κάτι το οποίο έχω καταλήξει να κάνω και είναι το εξής. Τις γαρίδες τις πακετάρω παλαιότερα. Τι έκανα, είχα τον τρόπο να κρατάω φρέσκια τη γαρίδα κάνοντάς τες με βάκουμ. Το βάκουμ είναι μια συσκευή η οποία τραβάει τον αέρα. Πολλά σπίτια μπορεί να το έχουν μέσα σαν συσκευή, γιατί είναι κάτι το οποίο αποθηκεύει τρόφιμα στην κατάψυξη στο ψυγείο, και εγώ πολλές φορές από παλαιότερα τα αναπά μου δολώματα τα δούλευα σε βάκουμ. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο έτσι έκανα και τις γαρίδες. Έπαιρνα ένα πακέτο, τα ξεχώριζα πάλι σε πακέτα. Θα βάλω σε αυτό το σημείο έτσι ένα παλαιότερο βίντεο που έχω τραβηγμένο από το κινητό όταν έφτιαχνα τέτοια γαρίδα, τώρα να το δείτε. Τις έκανα έτσι όπως είδατε λοιπόν παλαιότερα, και μετά έπαιρνα το πρωί που σηκωνόμουν για να πάω για ψάρεμα, έπαιρνα ένα πακέτο από αυτό, είχα ένα ταπεράκι μαζί μου, έβαζα το υγρό μέσα κτλ. Και περίμενα να τραβήξουν για να τις ψαρέψω. Πλέον κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό. Συσκευάζω τη γαρίδα μου με το υγρό μέσα και τη βάζω στην κατάψυξη. Το υγρό αυτό δεν παγώνει και η γαρίδα μου θεωρώ ότι τραβάει πολύ περισσότερο υγρό με βάση όπως την βλέπω και το χρώμα της κτλ. Ότι δουλεύει πολύ καλύτερα. Το πλεονέκτημα σε αυτό επίσης είναι ότι όταν γυρίσω από το ψάρεμά μου μπορώ να την καταψύξω πάλι και την επόμενη φορά, επειδή το έχω δοκιμάσει και πραγματικά το υγιού μου αυτό το πράγμα το έχω δει. Δηλαδή το έχω δουλέψει και δουλεύει ακριβώς το ίδιο, να το ξαχρησιμοποιήσω στο άλλο ψάρεμα. Κάτι που είπα προηγουμένως και θέλω να σταθώ πάνω σε αυτό έχει να κάνει με τη γαρίδα που μου πήραν από πάνω κάποια ψάρια. Όταν μου παίρνει μια γαρίδα, όταν μου παίρνει ένα μνοπό δόλωμα γενικότερα, το ψάρι πάνω από ένα ψάρι πάνω από τα αγκίστρα μου, εγώ προσωπικά δεν αγχώνομαι καθόλου. Ο λόγος που βάζω νήμα στη γαρίδα δεν είναι αυτός, για να μην μου τη φάνε τόσο εύκολα. Ο λόγος που βάζω νηματάκι, ένα πολύ συγκεκριμένο ψηλό νηματάκι που χρησιμοποιώ στη γαρίδα, είναι για να μπορέσει να έχει μια πολύ ωραία παρουσία, να είναι έτσι μεγαλούτσικο σαν εμφάνιση το δόλωμά μου, να μπορεί να ανεβαίνει και να κατεβαίνει άνετα χωρίς να έχει κάποιο κόψιμο, αποκόλληση στο κεφάλι κτλ. Έχω ένα πολύ ωραίο δόλωμα όταν χρησιμοποιώ λίγο νηματάκι που βάζω εξτρά από πάνω στην αρματοσιά του τένια. Και δεν είναι για να μην μου το φάει και να μην μου την πάρει κάποιο άλλο ψάρι. Γιατί αυτό, εγώ δεν αγχώνομαι όπως σας είπα πριν καθόλου να μου την πάρω από πάνω, γιατί ξέρω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα με βοηθήσει στη συνέχεια στο ψάρεμά μου και στο συγκεκριμένο τόπο. Οι παλαιότεροι από εσάς και οι πιο έμπεροι που κάνετε παρόμοια και τέτοιου είδους ψαρέματα γνωρίζετε ότι ακόμα και στο ζωντανό και στο νοπό ισχύει αυτό, όταν πολλές φορές σου φάνε τα ψάρια το δόλωμα από πάνω χωρίς να πάρεις κάποιο ψάρι, πολύ γρήγορα θα τύχει μπορεί και άμεσα στην επόμενη ρυθιά σου να πάρεις άμεσα το ψάρι. Αυτό είναι γιατί τα ψάρια πλέον δεν είναι καθόλου πονηρά, έχουν φάει από αυτό το δόλωμα, έχουν δοκιμάσει. Γενικότερα με τη γαρίδα τώρα, ας πούμε στα σκαθάρια. Τα σκαθάρια
όσοι τα δουλεύουν αρκετά γνωρίζουν ότι αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το να μένει κάτω και να διαλύεται κάτω το δόλωμά μας. Μένουν ακριβώς συνέχεια κάτω από το σκάφος, τρώνε πολύ πιο εύκολα κάθε φορά κτλ. Έχει τέλος πάντων κάποια πλεονεκτήματα τα οποία βοηθάνε να μείνει το δόλωμά μας κάτω και να το φάνε τα ψάρια. Έτσι λοιπόν δεν με ενδιαφέρει αν θα μου τραβήξει, δηλαδή να είναι. Θα με ενδιαφέρει αν το δούλευα σε παραγάδι. Στο παραγάδι θα με ενδιαφέρει ένα δόλωμα, γι' αυτό και στα παραγάδια επιτοπλίζουν τη γαρίδα μας ή πολλά δολώματα, ψαροδόλια κτλ. Πολλοί τα παστώνουν, τα περνάνε ζάχαρες, αλάτια, δεν ξέρω ο καθένας όπως το χρησιμοποιεί, για να μείνει πολύ περισσότερη ώρα, να μην το λιανίσουν τα μικρά και να μπορείς να πάρεις ένα λίγο πιο αξιόλογο ψάρι. Σε κάτι όμως το οποίο ψαρεύω αφίκο, είμαι απευθείας. Δηλαδή το δόλωμά μου το έχω απευθείας στο χέρι και μπορώ να αντιληφθώ ότι πήρα τσιμπιά, μου τη φάγα και με μια κίνηση να το φέρω πάνω και να ξαναδολώσω, δεν με πειράζει καθόλου. Και ίσα ίσα όπως είπα πριν με βοηθάει και μιας και είπα απίκο, ότι ψαρεύω απίκο, είναι κάτι που ισχύει και στο απίκο αυτό. Όσοι ψαρεύουν και δουλεύουν πάρα πολύ το απίκο γνωρίζουν ότι με τις ζύμες και τα δολώματα που φτιάχνουν ότι θα ρίξουν 4-5 φορές και από τις 4-5 φορές αυτές που θα τους τραβήξουν το φωλαίο μέσα το ψάρι θα πάρουν τη μία. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει καθόλου το ότι σπάει συνέχεια και μένει το δόλωμά τους κάτω, γιατί αυτό είναι που τους κάνει την ψαρεύτρα πιο δυνατή και μαζεύονται περισσότερα ψάρια. Τα μαλαγρώνει και τρώνε πολύ πιο απονήρευτα μετά. Να το κλείσουμε εδώ όπως λέγαμε, γιατί έχει τραβήξει ήδη πολύ και είναι μεγάλο το βίντεο. Θα έρθω να πω πλέον, γιατί ξέχασα να το πω αυτό, ότι αυτή τη γαρίδα θα την έχω έτοιμη και στο μαγαζί. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον φίλο μου τον Γιάννη που με βοηθάει σε αυτό. Είναι δουλειά του και μου φέρνει τη γαρίδα όσο γίνεται πιο καθαρή. Το τελάρω σε συνεννόηση μαζί του όσες φορές μπορεί και το παλικάρι να μου φέρει και να έχω τέτοια γαρίδα. Οπότε εγώ κάνω μια επιλογή μετά, γιατί από το τελάρο όπως είναι και όταν δεν έρθει με αυτά που τους βάζουν για να συντηρηθεί έτσι αρκετά πάνω, φεύγει, έχει αρκετή φτύρα, είναι και η μικρή γαριδούλα που υπάρχει. Κάνω μια επιλογή εκεί πέρα, τις ξεχωρίζω, βάζω αυτές που είναι πιο σωστές σε μέγεθος και τις γαρίδες που είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Τις φυλάω με το υγρό τους στην κατάψυξη και έτσι όπως σας είπα στην αρχή πηγαίνω για ψάρεμα. Από εδώ και πέρα και στο εξής θα έχω διαθέσιμο όσο μπορώ, όσο είναι δυνατόν βέβαια αυτό, γιατί είναι δόλωμα και όποτε μπορεί να βρεθεί και το έχω συντηρήσει σωστά και τα λοιπά και υπάρχει σαν δόλωμα, θα το έχω όπως το βλέπετε σαν συσκευασία μαζί με το υγρό στο κατάστημα, για να μπορέσει κάποιος να εξυπηρετήσει όσους μπορούν. Έρχονται πολλοί άνθρωποι και μου ζητάνε το πού θα βρούμε γαρίδα τώρα να πάρουμε για αύριο, πού θα βρούμε καλή γαρίδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείτε να πάρετε, να το αποθηκεύσετε κι εσείς στην κατάψυξή σας και στο επόμενο ψάρεμα που θα πάτε να το χρησιμοποιήσετε. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ψωνίσετε σήμερα, να το πάρετε σήμερα και την επόμενη μέρα να το δουλέψετε ούτως ή άλλως στην κατάψυξη συντηρείτε, στην κατάψυξη θα το έχω. Ξαναλέω, όσο είναι το δυνατόν εφικτό να το έχω στο κατάστημα, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω αν θα μπορώ να το έχω συνέχεια. Να είστε καλά, θα τα πούμε, μείνετε μετά το βίντεο, μετά το ψάρεμα, για να βάλουμε το δωράκι που βάζουμε όπως βάζουμε σε κάθε βίντεο, να βάλουμε και αυτή τη φορά ένα δωράκι για ένα φίλο από εσάς που με παρακολουθείτε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, θα τα πούμε μετά.
πέτσα το τριάρι, πήρα το διάρι, πιο ψηλά εργαλεία και light λιγάκι η κατάσταση, μήπως και. Και δεν έχω δει και τίποτα τρελό, τίποτα ενδιαφέρον κάτω, αλλά δοκιμάσω, δεν έχω τίποτα να χάσω. Εντάξει, με αυτό το πλάνο δουλεύει. Μία κάτω και μάλλον θα βγάλω το τένια. Θα ετοιμάσω το τένια, μάλλον θα δούμε. Τι να μην το ετοιμάσω, καλές είναι οι συνθήκες μέχρι στιγμής. Δόλωμα έχω πάρει. Τελευταία κατεβασιά. Ετοιμάζουμε σιγά σιγά τα τένια. Ξεκινήσω από αυτό το σημείο να δω μήπως κάνει τη διαφορά, μήπως πάρω κανένα ψάρι που δεν μπορούσα να πάρω με το στόχο. Α, και δεν έχω δει τίποτα, είναι βέβαια δύσκολο να τα δεις εδώ τα ψάρια όταν είναι χαμηλά. Είναι άγλυς ο βυθός και κάνει γκρέμια. Να βάλω λίγο βαρύτερα, ναι, γιατί είναι λίγο βαθιά. Είμαι 130 μέτρα, θα βάλω 56 γραμμάρια για αρχή.
πεντάρι, 56 γραμμάρι. Εδώ έχω γαρίδες, τις οποίες τις έχω έτοιμες με το υγρό τους. Τις είχα ξεπαγώσει. Έχουν ξεπαγώσει τώρα, είναι μια χαρά, έτοιμες, δεν θέλουν τίποτα. Έχω φέρει ένα ταπεράκι για να τα ρίξω μέσα και να τα δουλέψω από εκεί, για να μην χάσω το υγρό, γιατί αν ανοίξω αυτό τώρα μπορεί να μου χυθεί το υγρό. Τώρα είναι έτοιμες για ψάρεμα. Πιο έτοιμες δεν γίνεται. Είναι έτοιμη. Α, επειδή δεν την έδωσα, θα κόψω τη γουρίτσα, επειδή δεν την έδωσα. Είναι έτοιμη. Πιο καλά δεν γίνεται, πιο ωραία δεν γίνεται να δολωθεί. Η γαρίδα μου είναι όσο καλύτερη γίνεται. Πιστεύω αν έχει κανένα ψαράκι θα μας φάει. Ένα θεματάκι εδώ. Να δούμε λιγάκι τα φρενάκια. Τώρα όσο πέφτω θα είναι χαλαρά, μην χρειαστεί να κλείσω το pick-up κατά το πέσιμο και μετά θα φτιάξουμε το πατώσιο. 135 μέτρα και έχω 57 γραμμάρια. Θα αργήσω αρκετά να πάω κάτω, αλλά όταν πάω θα είναι όπως πρέπει. Έτοιμες, φτιαγμένες, έτοιμες. Από την κατάψυξη ήταν με το υγρό τους. Το υγρό δεν παγώνει το συγκεκριμένο στην κατάψυξη. Έχουν ρουφήξει, έχουν πάρει όσο γίνεται. Έχει γίνει κατακόκκινη. Εννοείται ότι θα δυσκολευτεί αρκετά να πέσει κάτω τώρα. Για να δούμε πως το βλέπω στο δυσκόμενο. Πήγα σχετικά γρήγορα, τώρα είμαι στα 70 μέτρα. Αλλά έχω άλλο τόσο. Είναι ιδανικά όλα πιστεύω τώρα. Και σε κεφαλή είμαι πολύ καλά. Ήδη αρχίσει και κόβει, πέφτει πολύ σιγά από τα 85 μέτρα. Και το δόλωμά μου είναι αρκετά καλό. Πιστεύω αν έχει ψαράκι θα με φάει. Φτάνουμε στα 100 και έχουμε άλλα 35 μέτρα, 37 μέτρα ακόμα. Ήδη έχει αρχίσει και κολλάει, πέφτει πολύ σιγά. Αυτό που θέλουμε δηλαδή. Κοιτάξτε πόσο σιγά πέφτει τώρα, εγώ το βοηθάω να φύγει το νήμα, το μηχανισμό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στα ταινία. Thank you.
ξενοτένεια είναι ότι μπορεί να σου δώσει πιο εύκολα και πιο μικρά ψαράκια. Κάτι που δεν μπορούν να χτυπήσουν πάρα πολύ εύκολα τα μικρά σε άλλες τεχνικές. Πάτωσα. Μπράβο. Όχι. Μάλλον πάτωσα. Μου είναι πολύ περίεργο που πάτωσα και δεν με πήρε ψάρι. Δεν βλέπω ψάρια, αλλά αν είχε ψάρι. Να, κάτι μετρώει νομίζω. Μετρώει. Μετρώει, τώρα του δίνω περιθώριο, δουλεύει η μυτίτσα. Κάτι μετρώει απευθείας άμεσα. Να, με παίρνει, του δίνω περιθώριο. Δοκίμασε καλά. Δεν έφαγε καλά μάλλον. Απίστευτο, δεν έφαγε σχεδόν κατευθείαν. Κάτι μικρό μέτρογε. Του δώσα το περιθώριο, αλλά δεν έφαγε καλά. Ίσως ήταν αρκετά μικρό. Πάλι μετρώει. Δίνω το περιθώριο, δεν τρώω ξαφνικό τράβηγμα για να μπορέσω να καταλάβω τι έφαγε καλά. Πρέπει να είναι πολύ μικρό. Να το. Μικρούλι, όπως το είπαμε. Σημασία έχει ότι το πήραμε. Αυτό δεν έτρωγε καλά πριν. Είμαι στο ίδιο ακριβώς σημείο που ανέβασα τον πλάνο. Όταν είναι όλα όπως πρέπει, σίγουρα θα πάρεις ψάρι, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο, με αυτή την τεχνική θα πάρεις ψάρι. Έχουμε επισκέψει τώρα. Έρχονται εδώ να μας πατήσουν. Δεν πειράζει. Μη σε δουν να σηκωθείς να καρφώνεις. Έχεις επισκέψεις. Που δεν ήταν μικρό, γι' αυτό δεν μπορούσαμε να το πάρουμε εύκολα. Αυτό που είπα στην αρχή, ότι παίρνεις ακόμα και μικρά
Βέβαια αυτό θα τα αφήσουμε τώρα, γιατί είναι μικρούλι ψαράκι. Ωραίο ψάρι, ωραία χρώματα. Μια χαρά ήταν, δεν έπαθα κάτι. Μόνο που θα φύγω από εδώ τώρα, γιατί θα ψαχτούν αυτοί. Έχουμε ακόμα δρόμο για πατήσουμε. Είναι στα 90 μέτρα, έχει αρχίσει και πέφτει ήδη πάρα πολύ σιγά σιγά. Σε αυτό το ψάρεμα μου αρέσει πολύ που επειδή κατεβαίνει πολύ σιγά, πάρα πολύ σιγά όταν φτάνει προς το βυθό, αν το δουλέψει σωστά, ότι σηκώνονται τα ψάρια και σε παίρνουν προτύπατώσεις. Συμβαίνει πολύ συχνά αυτό. Του ζει στο περιθώριο να έρθουν να ανέβουν τα ψάρια για να σε πάρουν πρωτού πατώσεις. Είναι φοβερό, είναι ωραίο. Τα φρένα μου τώρα στην αρχή τα έχω αρκετά χαλαρά ώστε αν με πάρει κάτι να μπορέσω να κλείσω το pick-up. Είναι λίγο σφιχτά και με το που με αρπάξει και πάρει δρόμο το ψάρι. Ενώ κλείσω το pick-up, πάθει κάποιο σοκ. Πάθει σοκ ο εξοπλισμός μου και από το απότομο φευγείο του ψαριού και το απότομο κλείσουμε το δικό μου, μου κόψει η αρματοσιά. Τώρα πλέον είναι τελευταία μέτρα και πρέπει τόσο μα τόσο σιγά. Θα πρέπει να πάτωσα τώρα λογικά. Το σηκώσω λίγο πάνω, θα σφίξω τώρα τα φρενάκια, τα ρυθμίσω λίγο θέλω από όσο έκλεισα το pick-up. Και καμιά φορά με αυτό το ψάρεμα αυτό που τσεκάρω είναι ότι το πόσο ζωντανός μπορεί να είναι ο τόπος. Γιατί δίνει τέτοιο περιθώριο καθώς πέφτει που πιάνει μεγάλη περιοχή και μπορεί να σε εντοπίσει. Μπορούν να εντοπίσουν τα ψάρια έτσι, να σε εντοπίσουν τα ψάρια από αρκετά μακριά, οπότε τα αλκείς πολύ γρήγορα να έρθουν προς το μέρος σου, πολύ έντονα. Τώρα αυτό, ας πούμε εγώ το ότι πάτωσα και δεν έχω τραβήξει κάποιο μπροστά μένα, δεν είναι καλό σημάδι για εδώ, για το σημείο αυτό. Το σηκώσω πάλι σιγά σιγά μερικά μέτρα πάνω, να το εμφανίσω πάλι. Και μετά θα το ξανακατεβάσω. Ούτως ή άλλως το κατεβάσμά του είναι πολύ δελεαστικό. Ένα μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορείς να έρχεσαι πολύ γρήγορα πάνω και αλλάζεις εδώ ένα σημείο. Θέλει να το φέρνεις με τρόπο πάνω για να μην χαλάσει το δόλωμά σου. Και τώρα εγώ θέλω να το μαζέψω και να πάω λίγο πιο μέσα, επειδή γνωρίζω λίγο τον τόπο, να πάω να τσεκάρω και λίγο στα πιο βαθιά σε αυτό το σημείο. Βρήκαν στενά δυο πεσήματα, πρέπει να φάω εδώ ώρα για να πάρω ένα τσίπημα και δεν το θέλω αυτό. Θα μαζέψω τελικά, θα πάω λίγο πιο μέσα στον ίδιο τόπο, λίγο πιο μέσα.
Τσιμπιά κατευθείαν πήρα. Το που πάτωσα. Κατευθείαν. Ένα σχημό καλούτσικο είναι. Πάλι στο πέσιμο. Δεν είναι πολύ μεγάλο κι αυτό, αλλά σίγουρα είναι λίγο πιο μεγάλο από το άλλο. Είναι ένα ωραίο φαμπρί. Αυτό είναι ένα ωραίο φαμπρί. Φαίνεται θα κάνουμε το 2x2 κατευθείαν, πολύ γρήγορα. Α, με σταμάτησε, με σταμάτησε, με σταμάτησε. Αμάν.
έτσι, δεν με φάει όμως. Για να το μεταφέρω να πατώσει τώρα, ελπίζω να με φάει. Όμως φαίνεται σαν να μετρώνε, σαν να μου ρίχνουνε, σαν να μου το λιανίζουν τα μικρά είναι. Κάτι τα έχει πονηρέψει τώρα, μια σκέφτο την ηλεκτρική θα τα αφήσω να πάνε κάτω κάτω. Εδώ, το πατώσω τελείως. Αν είναι πάνω ακόμα η γαρίδα, και φάγε πολλές τσιμπιές. Πάρω τσιπλιά σε λίγο, θα το σηκώσω το τσιτάρο, πήρε πολλές τσιπλιές. Αλλά είναι μικρά σίγουρα. Αν ήταν μεγάλα θα το είχε μικρούσει. Πάλι κάτι μικροτσιπλιές παίρνει. Ας ελπίσουμε μέσα στις μικροτσιπλιές να πάει ένα μεγάλο και αντιπάει. Τι που τρώνε τα μικρά. Γίνεται και συχνά αυτό. Να μιλήσω ενώ παίρνω GPS. Έχει μείνει λίγο πάνω. Θα μας ξαναπάρω τσιμπιές. Ότι έχει μικρά σίγουρα το βλέπω και το βυθό μικρό. Αλλά εδώ πήρα και το άλλο, ήταν ωραίο ψάρι. Πάρε τη γαρίδα. Νάτο, μου χτυπάγαν τη γαρίδα. Οπότε θα ξαναδουλώσουμε. Έχει και μικρά κάτω, οπότε είναι εύκολο να τη φάνε.
Πάντως επιτίθεται κατευθείαν. Αν έχει ψαράκια, επιτίθεται κατευθείαν. Μία εκεί το μικρό, μία το εδώ το χαρτί το τελευταίο πολύ ωραίο και μία που μου πήραν τη γαρίδα. Μια χαρά. Παίρνω τσιμπιές πάλι. Κάτι με βρήκε. Αυτό είναι καλό. Μάλλον. Α, σαν το άλλο περίπου. Πολύ ωραία. Ωραίο φαγκρίκα. Ωραία ψάρια. Αυτά τα ψάρια το τένια τα παίρνει σχετικά εύκολα. Γαριδούλες να έχουμε και όλα εντάξει. Έτοιμοι κι αυτοί. Είναι μεζές. Είναι τώρα το φαγκρί, αυτό είναι. Δεν μας πειράζει καθόλου που αργούμε να κατέβουμε.
τέτοιο και να μου φύγει που θα πέσω. Με τρώει τώρα. Σίγουρα είναι πιο μικρά αυτά. Κούρασε αυτό. Ήταν πονηρό και δεν είναι κακό. Άμα το χάσαμε. Το χάσαμε. Άμα. Είδες αν δεν βάλεις λίγο χέρι στην κομπίνα. Παρόλο που έχει μικρά αγκίστρια. Και ήταν καλό ψαράκι. Δεν πειράζει, μπορούμε να τα παίρνουμε όλα. Ήθελε λίγο χέρι στην κομπίνα. Να καρφωθεί σωστά. Πόσο ψηλά έτρωγε και ήταν καλό ψάρι. Πόσο ψηλά έτρωγε, λες και ήταν 200 γραμμάρια ψαράκι. Αρκεί που έχουμε γαρίδες. Γαρίδες να έχουμε και κάτι θα γίνει ακόμα. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται. Τώρα εντάξει, αυτό δεν ήταν το καλύτερο εδώ πέρα. Γαρίδες να έχουμε. Άλλη μία εδώ, με πάρει δεν με πάρει τώρα. Δεν θα ξανασυνεχίσω. Έχω πάρει ήδη δύο ψαράκια εδώ καλά.
Θα ρίξω μία, αν πάρω τρίτο καλό, σε ένα μου φύγε καλό πριν λίγο. Και είμαι εντάξει εδώ, αν μου χτυπήσει τρίτο ψαράκι και να μην μου χτυπήσει, λίγο θα κάτσω πάνω από 5 λεπτά δεκάθαρα και θα πάω σε ένα λόγο λίγο πιο πέρα. Δεν είναι, μπαίνει ένα ψαράκι να πάρω ακόμα. Είμαι εντάξει, αν δώσει άλλο, δεν δώσει. Είναι και εκπλήξεις βέβαια. Αυτά τα μεγέθη τα έχει πολύ μέσα στο ρεπερτόριό του σαν ψάρεμα, σαν τεχνική, αλλά το καλό είναι ότι έχει εκπλήξεις. Έχει πολύ καλές εκπλήξεις, μπορεί να σε πάρει οτιδήποτε. Γι' αυτό πριν κάρφωσα χωρίς να πιάσω λιγάκι μπομπίνα και εντάξει παντριά είναι, θα έχει απόδειες, γεμάτο κόκαλα είναι. Ξυγείας κατευθείαν, δεν το πιστεύω. Ξαναπατάω. Είναι καλό ψάρι. Περίεργο ψάρι. Να, τα κεφάλια δεν έχω. Τώρα πάνε κάνει κάτι κεφάλια. Περίεργο ψάρι, πολύ κόντρα. Καταλάβω τι σε αυτό να έρθει πάνω, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Πώς, δεν ξέρω αν το έχω αρπάξει περίεργα, γιατί έχει πολύ βάρος, πολύ αντίσταση. Χωρίς να μου κάνει πολλά κεφάλια. Πώς αν είναι άλλο τύπο ψάρι. Έχω άλλο τόσο περίπου ακόμα. Θα έχει να έχω πιάσει δύο σε δύο αγκίστρια. Έχει μεγάλη πλάκα. Δεν θα καταφέρουμε αυτά τα αγκίστρια για να φέρω δύο πάνω, αλλά θα έχει στάχει σου, θα έχει μεγάλη πλάκα.
μέτρα ακόμα. Πολύ περίεργος να δω. Όχι, είναι ένα σκαθάρι που κοιτάξτε πως το έχω πιάσει, γι' αυτό είχα τεράστια κόντρα. Να, είναι πολύ ωραίο σκαθάρι. Αν καταφέρω και το βάλω και δεν ψαρίσει τώρα, εκεί που έχει πιαστεί. Ένα πολύ ωραίο σκαθάρι το οποίο έχει πιαστεί τη μέση του σώματός του. Δεν μπορούσα να καταλάβω με την πατήρα. Κοιτάξτε από πού έχει πιαστεί. Εδώ. Α, λίγο ακόμα θα σκιζότανε. Ένα πανέμορφο σκαθάρι. Γι' αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω με τίποτα. Είχα τεράστια κόντρα. Το κάρφωμά μου ήταν τυχερό και το πήρα από εκεί πέρα. Ωραίο ψάρι. Σκαθάρια. Ποιότητα το ταινία, ποιότητα. Ποιότητα. Ήρθαμε αλλού, λιγάκι πιο βαθιά. Φαίνεται τώρα που κατεβάζω κάποιο ψαράκι, αλλά με το αργό πέσιμο και τον τρόπο που πέφτει, αν έχει τριγύρω η περιοχή, πιστεύω θα με δούνε. Και να μην είμαι και εκτός χώρου να είναι, πιστεύω θα με δει κάποιο ψάρι. Έχουμε άλλα 20 μέρες περίπου. Α, ήδη φαίνεται από κάτω.
Δηλαδή τώρα μπήκε στον κόνο μου, μπήκε ένα ψάρι. Το οποίο μπορεί να το σταματήσω τη γαρίδα μου ώστε να το πάρω πιο πάνω, αν έρχεται σε μένα. Μάλλον θα τη σταματήσω από εκεί ώστε να έχω περιθώριο, αν είναι καλό το ψάρι, να το δουλέψω από πιο ψηλά. Πάμε, θα το ξαναφύσω. Με φαγεί, οπότε το ξαναφύνω να πατώσει. Να κάνει πάλι το πέσιμό του. Δεν φαίνονταν κάποιο ψάρι. Να, παίρνω τσίπημα. Πήρα ένα τσιμπηματάκι. Τώρα με τρώει καλά μάλλον. Με τρώει. Με φάγε καλά. Είναι καλό το ψάρι. Α, είναι καλό το ψάρι. Μοιάζει με τσαούσι αυτό. Κατευθείαν. Κατευθείαν με το που ήρθα. Μοιάζει καλό ψαράκι. Από τα νευράκια που κάνει μοιάζει με τσαούσι. Φαίνεται ακόμα στο βυθόμετρο, αν το έχω σηκώσει για το ψάρι, δεν μπορώ να το δω. Αν μπορέσω να το κρατήσω ψηλά, σε λίγο θα φανεί. Σκέφτομαι να πάω μπροστά μέσα τώρα. Μάλλον αυτό θα κάνω, θα βάλω τη μηχανή να με πάει μπροστά μέσα. Δεν μπορώ να τα ανεβάσω πάνω αυτά τα εργαλεία. Την υπομονή του αυτό τώρα. Α, μόλις το είδα. Το έχω σηκώσει 7-8 μέτρα. Θέλει την υπομονή του αυτό το ψάρι. Και να τώρα, γιατί έχει φάει ζόρια και έχω μικρά αγκίστρια. Οπότε εκεί η τρύπα που έχει καρφώσει το αγκίστριο θα μεγαλώσει και σε ένα καλό κενό να ξεψαρίσει το ψάρι.
να έχουν πιαστεί καλά τα γκίστρα και αν έχουν πιαστεί και τα δύο ακόμα καλύτερα, γιατί του έδωσα περιθώριο και έφαγε. Γαρίδες πάντως, κάνανε δουλειά όπως σκέφτηκα να τις ετοιμάζω. Δεν πρέπει να έχουμε πολύ ακόμα. Πρέπει να φτάσαμε σχεδόν. Πρέπει να μπαίνουμε παράμαλο. Μπήκαμε. Όπως το είπα, μια τσαουσάρα. Μια τσαουσάρα. Το τένια. Μια τσαουσάρα. Κατάλαβα τα πολύ νευρικά που έκανε στην αρχή. Δεν ξέρω πολλά και εύκολα. Τσαουσάρα. Πίσω είναι και το τένια. Οι εκπλήξεις που λέγαμε. Να και εκπλήξεις. Να, ψαρούκλα. Ψαρούκλα. Τσάους. Αυτό είναι το τένια. Όπως έλεγα στην αρχή, θα σου δώσει και το μικρό και το μεγάλο. Θα σου δώσει και την έκπληξη. Και αν έχει ψαράκια, αν ακριβώς δηλαδή, αν κάνετε, δηλαδή αν είναι σωστό το δολωματάκι, αν είναι σωστή η γαριδούλα σας, αν είναι σωστά τα εργαλεία σας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρετε ψάρι. Και έχει ψαράκια, θα πάρετε. Είναι πολύ δυνατή τεχνική. Φανταστικό ψάρι. Το χάσα, δεν πιστεύω. Πώς το χάσα αυτό το ψάρι, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς έχασα αυτό το ψάρι, μου φαίνεται απίστευτο.
Πάλι κάρφωσα με φρένα, χωρίς δηλαδή να πιάσω βομπίνα, αλλά κατευθείαν έπιασα και το ξανακάρφωσα. Ναι, δεν είχε πάει καλά, φαίνεται. Του δώσα περιθώριο όμως.
Είμαι με το διάρρη το καλάμι. Ο πλάνος μου είναι 140 γραμμάρια. Και δεν τον άφησα να πατώσει, επειδή είδα ότι ανέβαινε ένα ψάρι. Σταμάτησα κάποια μέτρα πάνω. Γύρω στα 6-7 μέτρα πιο πάνω σταμάτησα τον πλάνο. Από τα νευρικά που κάνει μοιάζει με τσαούση. Καλό ψάρι. Μηχανάκι είναι 15 ίσως άλυγκα. Είναι μια χαρά το μέγεθός του με βάση το καλά. Δεν το περίμενα τόσο. Δεν το περίμενα τέτοιο ψαρουγκά. Πού να ψάρει. Δεν περίμενα να τέτοια ψαρούκλα. Κοιτάξτε εδώ πως διπλάρωσαν τα πίσω. Από πίσω πήγε και έφαγε. Παρόλο που με βάρεσε κατά την ανάκτηση, βάρεσε από πίσω, δεν βάρεσε μπροστά κεφάλι. Περίεργο. Αλλά έχουν σταυρώσει εδώ τα δύο τα πίσω τα assist και είναι ασφαλισμένο το ψάρι. Ωραία. Πολύ ωραία. Φανταστικό ψάρι. Ψαρούλα. Το slow δεν σταματάει. Κλασική αξία.
Αυτό λοιπόν φίλοι μου ήταν το ψάρεμά μου με τένεια τη συγκεκριμένη μέρα, ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ αυτό που κρατάω προσωπικά είναι το τελευταίο σημείο όπως σας είπα, στο οποίο δεν έπεσα στην παγίδα ενώ έπαιρνα ψάρια καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας με το τένεια, να κάτσω να περιμένω πλέον και στο σημείο στο τέλος όπου πονήρεψαν πλέον τα ψάρια με την ίδια τεχνική και να επιμένω με τις ώρες εκεί πότε θα μου ξαναχτυπήσει το επόμενο ψάρι. Είναι κάτι το οποίο μου βγήκε και το κρατάω από το συγκεκριμένο ψάρεμα. Να πάμε στο δώρο που είπαμε ότι θα βάλουμε και γι' αυτό το λόγο ξαναγυρίσαμε εδώ στο κατάστημα όπου θα βάλουμε και σε αυτό το βίντεο. Επειδή είναι η εποχή του στο ψάρεμα των καλαμαριών και πολλοί φίλοι πηγαίνετε πλέον και ψαρεύετε καλαμάρια, σκέφτηκα να βάλω αυτές τις τρεις της γιαμασίτα, τις πασίγνωστες, τις ελοπάι, τα σιλικονάκια τα οποία πολλοί κόσμος. Σε χρωματισμό βέβαια υπάρχουν 25 διαφορετικοί κωδικοί χρώματα. Ο καθένας, όποιος φίλος είναι ο τυχερός, μπορεί να μου ζητήσει ό,τι χρώμα θέλει αυτός να του στείλω ή να περάσει εδώ από το κατάστημα να πάρει. Όπως λέω σε κάθε βίντεο, αυτό που χρειάζεται είναι να είστε γραμμένοι στο κανάλι και ένα απλό σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο ώστε να σας τραβήξει το site όπου γίνεται η κλήρωση, να σας βάλει αυτόματα στο διαγωνισμό και να βγάλει το φίλο το τυχερό ο οποίος θα κερδίσει τις καλαμαριέρες. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ που είδατε και αυτό το βίντεο και θα τα πούμε σύντομα με ένα άλλο.